Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 19 Ιουλίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Περιοδία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παπά στην Ηλία. Επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, το Μουσείο Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα και συναντήθηκε με τις τοπικές αρχές στη Γαστούνη. Ομιλία με θέμα τις προκλήσεις της μεταμνημονιακής εποχής. Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλο με εμπορίας όπλων, έρευνες σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα και Δυτική Ελλάδα για να εντοπιστούν οι παραλήπτες των όπλων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 63χρονη από την Πάτρα που προσπάθησε να κλέψει το ιερό λείψανο της Αγίας Μαρίνας. Ένα το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρκάδων στην Τρίπολη από τις 21 έως και τις 30 Ιουλίου. Το παρόν θα δώσουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της περιφέρειας, οι δήμαρχοι του νομού, φορείς και επιχειρηματίες. Έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, οδηγίες προφύλαξης και πώς θα τον αντιμετωπίσουν όσοι δεν έχουν πάρει ακόμα άδεια. Στην Ηλία βρίσκεται από το πρωί ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας Νίκος Παπάς, ο οποίος ξεκίνησε την περιοδία του με ξενάγηση στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο κ. Παπάς, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανέβασε τους πολιτικούς τόνους, ασκώντας για άλλη μια φορά σκληρή κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με ξενάγηση στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας ξεκίνησε η περιοδία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας Νίκου Παπά. Ο κύριος Παπά, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας Θήμιο Κοντζιά, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την πρόσφατη ανακάλυψη της πλάκας με τους τοίχους από την Οδύσσια. Νωρίτερα είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας, όπου ο Δήμαρχος και τοπικοί φορείς έθεσαν στον Υπουργό ζητήματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό, αλλά τόνισαν την ανάγκη για την άμεση κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι το έργο θα γίνει σύντομα, γιατί είναι σημαντικό για τον τόπο και τον τουρισμό ολόκληρου του νομού Ηλίας. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, μιλώντας στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα της εξόδου από τα μνημόνια, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ισχύσουν τα μέτρα για τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Με την ολοκλήρωση των μνημονίων, λοιπόν, δρομολογούνται μέτρα τα οποία θα μας βάλουν σε μια γλυκιά βάσανο, όλους μας. Τη βάσανο του να συζητήσουμε τι πρέπει να προτεραιοποιήσουμε. Από τα θετικά μέτρα έχουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη διανομή μερίσματος για τρίτη χρονιά φέτος και έξτρα δημοσιονομικό χώρο 700 εκατομμύρια, όπου εδώ πρέπει να υπάρξει μια εκτεταμένη διαβούλευση πώς πρέπει αυτός ο χώρος να αξιοποιηθεί. Είναι ένα πακέτο θετικών μέτρων, το οποίο θα έρθει να συμπληρωθεί με το εάν και κατά πόσον θα εφαρμοστούν τα ψηφισμένα μέτρα για το 19 και το 20 που αφορούν τις συντάξεις και το αφορολόγητο. Παράλληλα, ο κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης Νίκος Παπάς ξεκαθάρισε πως η τετραετία θα ολοκληρωθεί και οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο του 2019, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει σκληρή κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπουργοί στις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες μείωσαν το ΑΕΠ κατά 25% και λένε ότι αυτή η κυβέρνηση κατάστρεψε τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα επίπεδο συζήτησης το οποίο αντέχει στον έλεγχο της πραγματικότητας αυτό. Δεν την αντιπαράθεση θα την καλωσορίσουμε και με τις ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις. Έτσι είναι η δημοκρατία. Αλλά να συζητάμε πάνω στα πραγματικά δεδομένα. Όχι να φτιάχνουμε μια πραγματικότητα η οποία απλώς, εάν γίνει πιστευτή, είναι συμβατή με αφηγήματα τα οποία έχουν διαλύσει την ελληνική κοινωνία. Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 2019 και θα έχουν αποτέλεσμα το οποίο εγγυάται τη συνέχιση της προοδευτικής και αναρθωτικής πορείας της χώρας. Στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κύριο Παπά, είναι η επόμενη μέρα της εξόδου από τα μνημόνια και η ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη της χώρας μας. Σε πολύ λίγο αναμένεται να ξεκινήσει η ομιλία του κυρίου Παπά στη Γαστούνη, όπου και θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιάννη Πομόνη για να μας μεταφέρει τις εξελίξεις. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έρευνες σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Δυτική Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποιεί η αστυνομία για να εντοπίσει τους παραλήπτες όπλων μετά την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων πωλήσεων όπλων και πυρομαχικών. Συνολικά συνελήφθησαν 6 άτομα.
Συνολικά 56 παραλήπτες όπλων από Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Αιτωλοκαρνανία, Βέρεια, Λαμία, Τρίκαλα, Νάξο, Χανιά, Ρέθυμνο και άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας ύστερα από την εξάθρωση από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Ηρακλείου κυκλώματος 6 Ελλήνων ηλικίας 32 έως 55 ετών με έδρα στο Ηράκλειο που προχωρούσαν σε διαδικτυακές ταχυδρομικές παράνομες πωλήσεις όπλων κυρίως κρότου όπως φυσιγγείων δακρυγόνων. Τα όπλα κρότου έχουν απαγορευτεί αφού ελοχεύει ο κίνδυνος τραυματισμού ατόμων από τα αέρια που εκτοξεύουν ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις μετατροπής τους σε όπλα κανονικής χρήσης που δέχονται σφαίρες. Συνήθως χρησιμοποιούνται για εκφοβισμό ή σε γάμους και άλλες εκδηλώσεις για λόγους επίδειξης. Σύμφωνα με τη δικογραφία της υπόθεσης, αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας 55χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος στην Κρήτη. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που έχει καταγράψει στα μέσα Ιουνίου η ελληνική αστυνομία με τον 55χρονο να εξηγήσει υποψήφιο αγοραστή από την Άξο την αργοπορία στην αποστολή του εμπορεύματος. Τα πραγματάκια είναι Ηράκλειο, δεν έχουν φύγει ακόμα, διότι ο άνθρωπος δεν έχει επιστρέψει και έχει την ευθύνη να μπουν στο καράβι και όχι στο αεροπλάνο. Δεν τα στέλνω να γυρίσει, γιατί άμα μπουν στο αεροπλάνο μαζί με το πιστόλι που θα είναι και η ασφάλεια μαζί. 15 χρόνια κάνω τη δουλειά αυτή. Η συνήθις αιτιολογία σε περίπτωση σύλληψη των κατόχων τέτοιου είδους όπλων είναι ότι είναι αφέτες σε αγώνες στίβου, ότι θα τα χρησιμοποιήσουν σε θεατρική παράσταση και κινηματογραφική ταινία ή για εκπαίδευση σκύλων. Ωστόσο, με βάση νομοθέτημα του 2007, οι ισχυρισμοί αυτοί εξετάζονται αναλυτικά με το δεδομένο ότι τα όπλα των αφετών είναι πλέον ηλεκτρονικά και ότι η εκπαίδευση σκύλων ή η σκηνοθεσία δεν μπορεί να δικαιολογεί κάθε είδους παράνομη συναλλαγή. Επιπλέον, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας εξετάζουν πάντα το ενδεχόμενο μετασκευής τους σε κανονικά όπλα από ομάδες ενόπλων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι την περίοδο 2011-2012 η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα για χρήση από ορισμένα μέλη της οργάνωσης συνωμοσία των πυρήνων της φωτιάς απενεργοποιημένων όπλων που εισάγονταν από την Φιλανδία στην Κρήτη και ύστερα μετατρέπονταν σε ενεργά. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών καθώς και του 44χρονου αλλοδαπού διακινητή τους προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. Ο 44χρονος διαπιστώθηκε ότι τους είχε κρύψει μέσα σε συσκευασίες αποθήκευσης καρπουζιών. Ο Νίκος Γιαπρακάς έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Ακόμα μια φορά ο ίδιος τρόπος, διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε φορτηγό. Αυτό δείχνει βεβαίως ότι τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών εξακολουθούν να προσπαθούν να περνούν ανθρώπους λαθρέα από το λιμάνι της Πάτρας προς την Ιταλία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε την επιτυχία αυτή από το κλιμάκιο των ειδικών αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Πάτρας όταν σε ένα φορτηγό ψυγείο το οποίο μπήκε στην είσοδο του λιμανιού στον έλεγχο που έκαναν οι λιμενικοί βρήκαν ότι ανάμεσα στο φορτίο το οποίο είχε το συγκεκριμένο βαρύ όχημα ανάμεσα στα καρπούζια βρήκανε τρεις μετανάστες οι οποίοι φυσικά δεν είχαν ταξιδιωτικά έγγραφα και με τον τρόπο αυτό ήθελαν να ταξιδέψουν προς την Ιταλία. Όπως είναι φυσικό, Γεωργία, οι τρεις αλλοδαποί συνελήθησαν, όπως επίσης και ο 44χρονος αλλοδαπός οδηγός του οχήματος, ο οποίος τώρα κατηγορείται για την παράνομη μετακίνηση των μεταναστών. Να πούμε ότι σχέθηκε το όχημα αλλά και το κινητό τηλέφωνο του οδηγού. Μάλιστα, πάμε τώρα σε μία ειδήσια αστυνομικό ρεπορτάζ και στην Πάτρα. 5 άτομα επιτέθηκαν σε ηλικιωμένοι στην πλατεία Ζαβλάνη και προσπάθησαν να τις αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα. Και μάλιστα μέρα μεσημέρι έγινε η συγκεκριμένη ενέργεια από μία σπήρα κλεφτών οι οποίοι επιτέθηκαν στην συγκεκριμένη γυναίκα με σκοπό να της πάρουν τα πολύτιμα αντικείμενα τα οποία είχε μαζί της και ό,τι χρήματα βέβαια κουβαλούσε εκείνη την ώρα. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι ανάμεσα στους δράστες ήταν και ανήλικοι. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει για βοήθεια με αποτέλεσμα οι αρχές να καταφέρουν να συλλάβουν ορισμένα από τα άτομα αυτά. Ενώ τώρα διενεργούν ελέγχους προκειμένου να εντοπίσουν τα υπόλοιπα μέρη της συγκεκριμένης σπήρας. Νίκο, όμως είχαμε ένα ακόμα παρόμοιο περιστατικό στην τριών συμμάχων. Δύο άνδρες άρπαξαν χρήματα από γυναίκα έξω από υποκατάστημα τράπεζας. Και αυτό δείχνει και το θράσος των συγκεκριμένων ανθρώπων οι οποίοι δεν δίστασαν
σε ώρα αιχμής μάλιστα, στο κέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Τριών Συμμάχων, έξω από το κεντρικό κατάστημα μεγάλης τράπεζας στην Πάτρα, όπου είναι λογικό να υπάρχουν και αρκετές κάμερες ασφαλείας και ιδιαίτερα μέτρα φύλαξης, να επιτεθούν στην συγκεκριμένη γυναίκα και να πάρουν τα λεφτά τα οποία είχε πάνω της. Οι δύο δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν, ωστόσο η γυναίκα έχει συγκρατήσει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, περιέγραψε τους δράστες στην αστυνομία, οι οποίοι τώρα οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει άνθρωποι κυνηγητό προκειμένου να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Γιαπρακά για το ρεπορτάζ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ηλία να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιάννη Πομόνη, ο οποίος βρίσκεται στη Γαστούνη, εκεί όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η ομιλία του κυρίου Παπά με θέμα τις προκλήσεις της μεταμνημονιακής εποχής. Γιάννη, καλησπέρα. Ήταν γεμάτη η σημερινή ημέρα του Υπουργού στην Ηλία, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, και τώρα αναμένουμε να ξεκινήσει με ενδιαφέρον η ομιλία του. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε τον κόσμο, ο οποίος αναμένει έξω από το Κουρδιστιάνιο πολιτιστικό κέντρο, που βρίσκεται ήδη ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος νωρίτερα περιόδευσε στην αρχαία Ολυμπία και πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε από το κέντρο της Σταμαλιάδας, όπου επίσης βρέθηκε για να του γίνει μία ακόμη ενημέρωση, μία ακόμη ξενάγηση στο Μουσείο Μπελογιάννη και στη συνέχεια στον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Σταμαλιάδας, όπου μάλιστα συμμετείχε και σε μία ραδιοφωνική εκπομπή. Η μέρα ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, από αρκετά νωρίς το πρωί με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής να ξεναγείται στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Μάλιστα, πληροφορίες μας θέλουν να του έδειξαν και την πύληνη πλάκα με την αναγραφή από στίχους της Οδύσσειας πάνω σε αυτή, μια πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη. Λίγο πριν περάσει στον επίσημο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου, οδηγήθηκε σε μια πόρτα στην οποία δεν μας επιτράπει να περάσουμε. Το Υπουργείο Πολιτισμού εξάλλου έχει συγκεκριμένες αποφάσεις λάβει για την παρουσίαση των πολιτιστικών μνημείων και θα αναμείνουμε μέχρι να γίνει η επίσημη παρουσίαση της πύληνης αυτής πλάκας, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες μας είδε ο κύριος Παπάς. Μάλιστα. Νωρίτερα λοιπόν ξεναγήθηκε και στο Μουσείο Μπελογιάννη και εκεί ενημερώθηκε για τον Μπελογιάννη και το έργο του, τη δράση του. Και τώρα είναι εδώ στο Κουρδιστιάνιο πολιτιστικό κέντρο, που σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει την ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Μπαλαούρας, ο βουλευτής Ηλίας, είναι εδώ και αυτός θα μιλήσει από το βήμα που έχει στηθεί στον χώρο του Κουρδιστιάνιου. Πολλοί κόσμος, όπως σας προανέφερα, έξω και από το πολιτιστικό κέντρο. Καταλαβαίνετε πως είναι μια ευκαιρία για όλα τα στελέχη, τους φίλους, τους γνωστούς, τους ανθρώπους και του κόμματος, αλλά και τους απλούς πολίτες, να πλησιάσουν τον κύριο Παπά, είτε τους βουλευτές που έχουν ψηφίσει, είτε ακόμη και τα κομματικά στελέχη κατά τόπους, τόσο στη Γαστούνη όσο και στην Αμαλιάδα. Γαστούνη εδώ, στην Αμαλιάδα νωρίτερα και πιο πριν στην αρχαία Ολυμπία, ώστε να θέσουν και άλλα ζητήματα. Έχει ακούσει πάρα πολλά ο κύριος Παπάς, θέματα τα οποία απαραίτητα δεν ήταν και στο Υπουργείο του. Ακριβώς. Η δυνατότητα να συναντηθεί και με τους κατοίκους αλλά και με τις αρχές και εκπροσώπους φορέων. Αυτά λοιπόν περιλάμβανε σήμερα η ημέρα του Υπουργού στην Ηλία. Θα συνδεθούμε και πάλι βεβαίως για να παρακολουθήσουμε πλέον την ομιλία και τα μηνύματα που θα στείλει για την οικονομία πια. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην Αχαΐα και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 63χρονη από την Πάτρα που προσπάθησε να κλέψει το ιερό λείψανο της Αγίας Μαρίνας κατά τη διάρκεια των εορτασμών στον ομόνιμο Ιερό Ναό. Ευτυχώς η κίνησή της έγινε άμεσα αντιληπτή από αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στο ναό και εμπόδισε την κλοπή. Ούτε ιερό ούτε όσιο δεν είχε η 63χρονη γυναίκα στην Πάτρα. Την Τρίτη το μεσημέρι, ανήμερα του εορτασμού της Αγίας Μαρίνας, βρέθηκε στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην περιοχή Μακρυγιάννη της Πάτρας για να προσκυνήσει το ιερό λείψανο της Αγίας που βρισκόταν εκεί. Όμως η σκοπή της κάθε άλλο παρά αγαθή ήταν. Αφού προσκύνησε η 63χρονη γυναίκα, περίμενε σε μια καρέκλα σε κοντινή απόσταση και παρατηρούσε. Μόλις αντιλήφθηκε ότι ο κόσμος που είχε φτάσει στο ναό για να προσκυνήσει είχε αλλού στραμμένη την προσοχή του, προέβη στην κίνησή της να πάρει τη λειψανοθήκη με το τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας και να το κρύψει στη τσάντα της. Σαν από θαύμα μπήκε μέσα στην εκκλησία ένας αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν σε υπηρεσία. Αμέσως εντόπισε την 63χρονη, η οποία επιχειρούσε να κλέψει το λείψανο και την συνέλαβε. Αμέσως επικράτησε μεγάλη αναστάτωση στο ναό, με τους προσκυνητές να ψάχνουν έντρομοι τι είχε συμβεί, καθώς έκλεισαν οι πόρτες και κλήθηκε η αστυνομία, περιπολικά της οποίας βρέθηκαν αμέσως έξω από το ναό. Οι άνδρες της Ελλάδας
συνέλαβαν τη γυναίκα ενώ σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία με την κατηγορία της ιεροσιλίας. Το πρωί της 5ης, η 63χρονη πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για το αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερη. Την ίδια ώρα, πληροφορίες στέλνουν την 63χρονη να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ οι ιερείς του ναού είναι ακόμη έντρομοι από το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Αντιμέτωπος με τους ληστές του βρέθηκε ο Τάσος Χατζαντώνης, πρώην στέλεχος των ειδικών δυνάμεων στην Κόρινθο. Λόγω της εκπαίδευσής του δεν δίστασε να τα βάλει μαζί τους, ωστόσο ο ένας τον τραυμάτισε με μαχαίρι. Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπά όμως και τον νοικοκύρη, λέει η παροιμία, και αυτό ταιριάζει στην υπόθεση ληστείας με θύμα πρώην στέλεχος των ΟΗΚ στην Κόρινθο. Ο Τάσος Χατσαντώνης, που πλέον είναι πρόεδρος του Συλλόγου Διτών Κορινθίας, περιγράφει στην κάμερα πώς αντιμετώπισε τους επίδοξους ληστές που είχαν μπει στο σπίτι του. Και κατεβαίνω εγώ κάτω και επειδή έχει μια άλλη έξοδο, δηλαδή που συγκοινωνεί με την αυλή, το οποίο δεν το γνωρίζαν αυτοί, ανοίγω την πόρτα και βγαίνω κατευθείαν μπροστά του. Και βλέπω τα δύο άτομα. Και ένας ήταν στη σκάλα για να ανέβει προς το σπίτι. Ο θόρυβος που έκαναν οι τρεις άντρες μόλις μπήκαν στην αυλή του σπιτιού ήταν αυτό που κινητοποίησε τον ίδιο. Όπως περιγράφει, την ώρα που τους είδε, λόγω της εκπαίδευσής του δεν δίστασε να δώσει μάχη μαζί τους και μάλιστα να εξουδετερώσει τους δύο από τους τρεις. Τον χτυπώ με το πόδι στην κοιλιά, φεύγει, πέφτει ανάσκελα αυτός και κατευθείαν πιάνω το δεύτερο που ήταν κοντά. Και την ώρα δηλαδή που το πιάνω, έχει κατέβει ο τρίτος. Και εδώ μου τραβάει στο χέρι μια μαχαιριά, μάλλον για να αφήσω τον άλλονε, γιατί είδε και από τον πρώτο τι έγινε και λέει μπλέξαμε εδώ πέρα. Και την ώρα που τραβάω εγώ το χέρι, πάει να με χτυπήσει στην κοιλιά, εδώ πέρα πάλι που έχουμε, πάει να με χτυπήσει και στην κοιλιά, κάνω πίσω εγώ τραβιέμαι, κατευθείαν δηλαδή με το που κάνει εκείνο στην κίνηση να με χτυπήσει, τραβιέμαι και με πήρε εξόσφαρσα. Αλλιώς δηλαδή τον είδα, αλλά πήγαινε να με καρφώσει κατευθείαν. Ο τρίτος δράστης με το μαχαίρι κατάφερε να τον τραυματίσει δύο φορές και έτσι κέρδισε χρόνο μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Οι τρεις άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς να έχουν ωστόσο πάρει τίποτα από το σπίτι. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε τους τσαμπουκάδες πουθενά. Στο σπίτι μας είμαστε. Οπότε εσύ ποιος είσαι που πάει να μπεις μέσα να μου πάρεις τι? Με ρωτάς εμένα πώς θα παίρνω βόρτα με την κρίση? Δηλαδή θέλω να πληρώσουμε τα ρεύματα, όλα αυτά, παιδιά, ιστορίες, τι να κάνω, πού να τα βρούμε? Και έρχονται και να μας κλέψουν και από πάνω. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το θύμα, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, στη συνέχεια πήγε στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας για να υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ο υδράργυρος θα χτυπήσει κόκκινο την Κυριακή, με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ζεστή αναμένεται να είναι και η Δευτέρα, με το πρώτο 48ωρο καύσωνα να είναι πρώτων πυλών. Για να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί πώς ετοιμάζονται να τον αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Αν και άργησε να ζεστάνει ο καιρός, ο πρώτος καύσωνας έρχεται σε λίγες ημέρες στη χώρα μας, με την θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές να είναι πιθανόν να φτάσει ακόμα και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι πολίτες πρέπει να πάρουν μέτρα προφύλαξης από την αφόρητη ζέστη. Δεν θα βγαίνουμε στον ήλιο, θα φοράμε καπέλο, θα προτιμάμε πανωσκάρι δροσερά μέρη, αρκοντίσιο, υγρά, πολλά υγρά, νεράκι. Καπελάκι, νεράκι. Αρχικά προσπαθώ να μην αφυδατώνουμε, οπότε πίνουμε πολλά νερά. Δεν καθόμαστε στον ήλιο. Τα πράγματά μας προσπαθούμε, αυτοκίνητο, μηχανάκια, να αφήνουμε στον ίσιο για όταν πάμε να είναι εντάξει, σε μια θερμοκρασία. Ανοίγουμε εργοντήσιο στο αυτοκίνητο, στο σπίτι και προσπαθούμε να καθόμαστε σε περιοχές που έχουν δροσιά. Η καθημερινή βουτιά στην θάλασσα είναι απαραίτητη ακόμα και από αυτούς που αυτόν τον καιρό εργάζονται, ενώ στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο η χρήση air conditioning ή τουλάχιστον ανεμιστήρα χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Το καλύτερο πράγμα. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη θάλασσα. Όταν είναι και δροσερή η θάλασσα, είναι καλύτερο πράγμα. Το καλύτερο πράγμα είναι η θάλασσα. Θαυμάσια, με νεράκι, ούζο και παρέα. Να πάει στη θάλασσα να το θαυμάζουμε, να πίνει ουζάκι και να περνάει η ώρα του. Σύμφωνα με το δελτίο καιρού, το Σάββατο η θερμοκρασία στην Πελοπόννησο και πιθανότατα την Ανατολική Στερεά Ελλάδα μπορεί να φτάσει τους 38 βαθμούς, ενώ την Κυριακή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο υδράργυρος θα πλησιάσει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μια βουτιά μετά τη δουλίτσα είναι ότι πρέπει, κατευθείαν δηλαδή. Θα έχουμε τα πράγματά μας κατευθείαν και με το σχολάσουμε, βουτιά και μετά σπίτι.
Ο ήλιος είναι μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, και σε μια χώρα όπως ζούμε εμείς που είναι ηλιόλουστη, θα πρέπει να προστατευόμαστε. Δηλαδή αντιλιακά, κρέμες, προστασίας. Και να μην έρχεται το μεσημέρι. Να έρχεται τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές ώρες. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όσους κυκλοφορούν αυτές τις μέρες έξω, αφού η χρήση καπέλου αλλά και η κατανάλωση πολλών υγρών είναι σημαντική. Περισσότερο προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά. Όσο γίνεται σε σκιά, γιατί ο ήλιος μπορεί να έχουν προβλήματα λόγω του δέρματος από τον ήλιο, να πίνουν κρύα, πιο πολύ να πίνουν πολύ νερό, air condition στο αυτοκίνητο και θα περάσει. Την Τρίτη, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα πέσει η θερμοκρασία και είναι πιθανό να εκδηλωθούν και βροχές σε αρκετά μέρη της χώρας μας. Live without bullying, ζήσε χωρίς εκφοβισμό. Έτσι ονομάζεται το πρώτο διαδικτυακό πρόγραμμα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Το πρόγραμμα, που αποσκοπεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, δημιουργήθηκε από το Κέντρο Μέρημνας Οικογένεια Παιδιού. Απόψε φιλοξενούμε την Δόκτωρ Αντωνία Τωρέντς, πρόεδρο του Κέντρου Μέρημνας και υπεύθυνη του προγράμματος Live without bullying. Κυρία Τωρέντς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, διότι δυστυχώς αυτά τα θέματα είναι πάντα επίκαιρα και πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και εμείς, όσα πρέπει να γνωρίζουμε και για τα θύματα, αλλά φυσικά και το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Να δούμε αρχικά, γιατί δυστυχώς, όπως είπαμε, τα περιστατικά είναι πολλά. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε πριν από λίγο καιρό στην Αργυρούπολη με τον ανήλικο. Οπότε χτυπά το και πάλι το καμπανάκι του κινδύνου, κυρία Τωρέντς, και για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς μας προσφέρει αυτή η πλατφόρμα και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Πολύ σωστά το είπατε. Η πλατφόρμα livewithoutbullying.com είναι ουσιαστικά η πρώτη πλατφόρμα όπου παιδιά ηλικίας 10 έως 18 ετών μπορούν ανώνυμα και χωρίς χρέωση να ζητήσουν συμβουλευτική και στήριξη για θέματα εκφοβισμού που αντιμετωπίζουν, είτε σχολικού εκφοβισμού είτε διαδικτυακού εκφοβισμού. Τα 2 χρόνια που πέρασαν ήταν online συμβουλευτική από τις 5 μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Τώρα όμως, από την καινούργια σχολική χρονιά, και ήδη γίνεται αυτό, είναι όλο το 24ωρο και στην αρχή του επόμενου σχολικού έτους θα βγει και σε μορφή χρήσης εφαρμογής κινητού, mobile application. Αυτό γίνεται γιατί τα περιστατικά είναι πολλά, οι ανάγκες είναι μεγάλες. Πρέπει να πω ότι είμαστε ένας από τους φορείς που έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας σε όλα τα σχολεία της χώρας για να μπορούμε να μπαίνουμε και να μιλάμε στις σχολικές κοινότητες για το πρόγραμμα. Πρέπει να πω ότι κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερες παρεμβάσεις, όλο και περισσότερα μηνύματα παιδιών και είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα παιδιά με τη βοήθεια του συμβούλου βρίσκουν λύσεις στα θέματα που αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. Να αναφέρουμε ότι η πλατφόρμα αυτή απευθύνεται όχι μόνο σε όλα τα παιδιά που δέχονται εκφοβισμό, αλλά και στα παιδιά που ασκούν εκφοβισμό, σε όλα τα παιδιά ηλικίας 10-18 ετών, γιατί προφανώς και τα παιδιά που ασκούν εκφοβισμό δεν μπορούν πολλές φορές να αναλογιστούν την ψυχολογική ζημιά που προκαλούν στους συνομιλίκους τους. Υπάρχει και άλλη μια διάσταση που θα θέλαμε να μας πείτε, γιατί γνωρίζουμε πολύ πόσο δύσκολο είναι ουσιαστικά για τα θύματα να μιλήσουν σε κάποιον ειδικό είτε σε κάποιον άνθρωπο δικό τους από το κοντινό τους περιβάλλον. Πώς ακριβώς γίνεται αυτή η διάδραση, μέσω κειμένου ή μέσω βιντεοκλήσης? Είναι με messaging πλέον, messaging. Δηλαδή το παιδί μπαίνει στην πλατφόρμα με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ εύχριστο διαδικτυακό εργαλείο. Μπορεί να δώσει ένα ψευδώνυμο, αλλά θα δώσει το πραγματικό του mail, αυτό πρέπει να το δώσει, είναι απαραίτητο στοιχείο για εμάς. Και αρχίζει μια διαδικτυακή ανώνυμη συνομιλία. Το παιδί βέβαια γνωρίζει σε ποιο σύμβουλο μιλάει. Να πούμε ότι όλοι οι σύμβουλοι μας είναι ψυχολόγοι, επαγγελματίες ψυχολόγοι, εξειδικευμένοι στα θέματα αντιμετώπισης εκφοβιστικών συμπεριφορών.
Και επίσης να αναφέρουμε ότι η πλατφόρμα αυτή πλέον έχει ανοίξει και για τους ενηλίκους. Τη δεύτερη χρονιά, τη σχολική χρονιά που πέρασε, απευθύνεται και σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς η πλατφόρμα Live Without Bullying. Μπορούν όλοι ανώνυμα και χωρίς χρέωση να πάρουν τη συμβουλευτική που χρειάζονται ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με το παιδί τους ή με τους μαθητές τους ή με οτιδήποτε. Επίσης να πούμε ότι το Live Without Bullying είναι ένα πρόγραμμα που έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος και ο βασικός είναι η διαδικτυακή συμβουλευτική. Ο δεύτερος είναι εκπαιδεύσεις που γίνονται, τηλεεκπαιδεύσεις που γίνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και σε παιδιά πρώτης και δευτέρας γυμνασίου. Mm-hmm. Και ο τρίτος πυλώνας είναι δράσεις δημοσιοποίησης του προγράμματος προς το ευρύ κοινό, πολιτιστικού περιεχομένου, αθλητικού περιεχομένου, διάφορα. Μάλιστα. Σημαντικές λοιπόν συμβουλές και στήριξη μπορούν να βρουν στην πλατφόρμα Live Without Bullying, ανώνυμα και όπως είπαμε δωρεάν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Εμείς σας ευχαριστούμε και πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Θεαματική άνοδος της αγοραστικής κίνησης καταγράφεται το πρώτο δεκαήμερο των εκτόσεων στην αγορά της Πάτρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους δηλώνουν ικανοποιημένοι, αφού αρκετοί έμποροι έχουν προχωρήσει σε γενναίες εκτόσεις. Τα ταμεία τους να γεμίζουν από το πρώτο δεκαήμερο των εκτόσεων, βλέπουν οι έμποροι της Πάτρας και δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αγοραστική κίνηση. Για το πρώτο δεκαήμερο μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά τα στοιχεία. Ο κόσμος έχει βγει στην αγορά και προβαίνει κατευθείαν στα ψώνια, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλά οι τιμές. Το ποσοστό των εκπτώσεων είναι πολύ μεγάλο. Οι πατρινοί έμποροι έχουν προβεί σε γενναίες εκπτώσεις, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να κάνουν τα ψώνια τους έχοντας πολλές επιλογές. Αυτές τις μέρες είναι πολύ καλές, αν και αν δεν έρθεις από νωρίς φεύγουν τα ρούχα και δεν βρίσκεις νούμερα. Παρ' όλα αυτά προλαβαίνει ακόμα ο κόσμος να έρθει. Καλές εκπτώσεις, γενικότερα δεν πολύ ψωνίζω, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια χαρά. Πιστεύω ότι οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές από την πρώτη μέρα. Είναι υψηλό το ποσοστό της έκπτωσης και πιστεύω ότι είναι δελεαστικό και είναι καλή η τιμή στα προϊόντα. Το ποσοστό είναι από 50 έως 70% σε πραγματικές στιγμές. Αρκετά ελκυστικές φαίνεται πως είναι οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι και τέλος Αυγούστου. Πολύ μεγάλο και είναι προς όφελος των καταναλωτών, γιατί υπάρχει αυτή την περίοδο, ειδικά στην αρχή των εκπτώσεων, υπάρχει και η ποιότητα, η ποσότητα όμως και η ποικιλία που θα τον κρατήσει σίγουρα ικανοποιημένο. Ήταν με 30% έκπτωση και πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι και περισσότερα. Μιλάμε για επιχειρήσεις πατρινών και θα πρέπει ο κόσμος να κατευθυνθεί προς τα εκεί, στις τοπικές επιχειρήσεις, γιατί σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου το δικού μας, το οποίο είναι το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών. Μισή τιμή, καλή τιμή, καλά τα πράγματα, είμαι ευχαριστημένη. Καλές μου φάνηκαν οι εκπτώσεις, θα μπορούσε όμως να είναι και καλύτερες. Καλούμε τον κόσμο μέχρι το τέλος Αυγούστου, που θα έχουμε αυτές τις τρομερές τιμές, να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και να βγει ωφελημένος. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκε κατακόρυφη πτώση και έτσι οι έμποροι ευελπιστούν πως θα καταφέρουν να πάρουν μια ταμιακή ανάσα το επόμενο διάστημα. Κατάμεστο ήταν το αμφιθέατρο του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα για την ορκομοσία των φοιτητών του Τμήματος Λογοθεραπείας, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων, αλλά και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Συγγενείς, φίλοι και φυσικά οι καθηγητές των παιδιών ήταν εκεί και τους έδωσαν ευχές για το μέλλον. Χειροκρότημα, συγκίνηση και χαμόγελα ήταν τα κύρια στοιχεία της ορκομοσίας των πτυχιούχων φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Την Τετάρτη ορκίστηκαν συνολικά 74 φοιτητές στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Καλαμάτα, που γέμισε με συγγενείς και φίλους των αποφύτων. Των τμήματων λογοθεραπείας αλλά και των τμήματων τεχνολόγων γεωπόνων και τεχνολογίας τροφίμων πήραν τα πτυχία τους αλλά και τις καλύτερες ευχές των καθηγητών τους για μια καλή πορεία στην αγορά εργασίας. Φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνετε ότι κλείνει ένα κύκλο από τη ζωή σας. Αποκλειστήκατε να τελειώσετε τις σπουδές σας. Δύσκολα, δυσκολότερα, εύκολα, ευκολότερα, νωρίς, στην ώρα τους, αργότερα, πάντως τα καταφέρατε. Αρκετοί ήταν εκείνοι που στάθηκαν στην απορροφητικότητα των σπουδαστών του ΤΕΙ Πελοποννήσου και ιδιαίτερα των λογοθεραπευτών που έχουν αρκετά μεγάλη ζήτηση. Οι απόφοιτοι ειδικά τη λογοθεραπείας θα πρέπει να
λάβουν υπόψη ότι μιλάμε για μια ειδικότητα η οποία έχει εξαιρετικά υψηλή αποδοτικότητα αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Το κλίμα στην ορκομοσία που έγινε το πρωί της Πέμπτης. Συνολικά 79 φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών πήραν πτυχίο μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα. 22 πτυχιούχοι ήταν από την κατεύθυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης και 57 της Σχολής Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Όσοι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο έδωσαν τις καλύτερες ευχές για την πορεία των νέων αποφύτων. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Αρκάδων, το οποίο διεξάγεται κάθε 4 χρόνια στην Τρίπολη, ξεκινά το Σάββατο 21 Ιουλίου. Το φετινό συνέδριο φέρει τον τίτλο «Η Αρκαδία στην Οικουμένη» και εστιάζει εκτός των άλλων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και προκλήσεων της Αρκαδίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Βασίλης Γιαννακάκος, πρόεδρος του Παγκόσμιου Παναρκατικού Συμβουλίου. Κύριε Γιαννακάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Καλαμαρά, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για το πρόγραμμα του συνεδρίου. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα δώσουν το παρόν και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, αλλά και όχι μόνο, και οι τοπικές αρχές. Θα θέλαμε να μας πείτε ακριβώς ποιες είναι οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν και ποιοι οι στόχοι του συνεδρίου. Υπάρχει θεματική ενότητα για τις υποδομές, το σιδηρόδρομο της Αρκαδίας, για την ανάπτυξη της Αρκαδίας, για το περιβάλλον. Υπάρχει ενότητα για την υγεία στην Αρκαδία και υπάρχει μια μεγάλη ενότητα που αφορά τους ομογενείς και φιλοδοξούμε να έρθουν όλοι οι Αρκάδες, πέρα από την ανάδειξη των χρόνιων προβλημάτων, να προτείνουν και τρόπους για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και να πάρουμε την Παρασκευή τις κατάλληλες αποφάσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Mm-hmm. Από αυτά που βλέπετε, από την εμπειρία σας και από όσα νιώθετε από την τοπική κοινωνία, πιστεύετε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αρκαδία τα τελευταία χρόνια? Εμείς, κυρία Καλαμαρά, είμαστε του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Πιστεύουμε ότι με την κοινή προσπάθεια όλων μπορούν να λυθούν προβλήματα. Άλλωστε και παλιότερα υπήρξαν δύσκολες εποχές και αν θυμάστε υπήρξε και η προσωπική εργασία σε τοπικό επίπεδο για να γίνουν έργα όταν δεν υπήρχαν δυνατότητες από την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια όλοι να βοηθήσουμε έτσι ώστε να υπάρξουν λύσεις στα προβλήματα. Mm-hmm. Πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του συνεδρίου. Για πείτε μας στο πρόγραμμα τι άλλο υπάρχει. Από όσο γνωρίζουμε, οι σύνεδροι και οι συμμετέχοντες θα πάνε και στο Άστρος και στην Πάτρα, αλλά θα υπάρχει και επίσκεψη στον πρόεδρο της Βουλής. Ναι, μετά το συνέδριο. Έχει προγραμματιστεί να πάμε και στον πρόεδρο της Βουλής. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε για τις εργασίες του συνεδρίου να ξεκινήσουν για να μάθουμε ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννακάκο, για την επικοινωνία. Και εγώ πολύ, κυρία Καλαμαρά. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με θετικό μάτι βλέπουν οι αστυνομικοί της Αχαΐας τη σύσταση της δικαστικής αστυνομίας που προωθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Η αστυνομία των δικαστηρίων θα χωρίζεται σε δύο τμήματα, πολιτικό και αστυνομικό, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν γραφειοκρατικές αρμοδιότητες από τους αστυνομικούς, προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες για την πρόληψη της εγκληματικότητας.
Στη διαβούλευση μέχρι και τις 17 Αυγούστου έχει τεθεί το σχέδιο νόμου που προβλέπει την σύσταση της δικαστικής αστυνομίας, όπως είχε προαναγγείλει προημερών ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Η αστυνομία των δικαστηρίων θα χωρίζεται σε δύο τμήματα, το πολιτικό και το αστυνομικό, με ξεχωριστές αρμοδιότητες και επικεφαλής των διευθύνοντα του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας όπου ανήκουν. Οι πρώτες θέσεις θα καλυφθούν σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά από 70 άτομα, με στόχο να συνδράμουν το έργο των εισαγγελέων και των ανακριτών. Θεωρούμε ότι είναι ένα καλό βήμα. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και όταν θα πάρει σάρκα και οστά και θα το επεξεργαστούμε επιπλέον. Σε πρώτη φάση είναι πολύ καλό το κάποια κομμάτια, όπως οι επιδόσεις δικογράφων, όπως η τήρηση της τάξης στο δικαστικό μέγαρο, φυλάξεις τέτοιων στέγων κτλ. Να απεμπλακεί αστυνομία και να ανατεθεί σε μια νέα υπηρεσία η οποία το κράτος θέλει να ιδρύσει. Στα καθήκοντα της δικαστικής αστυνομίας περιέχονται μεταξύ άλλων η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και άλλων προανακριτικών πράξεων, η εκτέλεση εντολμάτων σύλληψης, η επίδοση δικογράφων και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η εφταξία στις συνεδριάσεις, η υποβοήθηση των ανακριτών και των εισαγγελέων στα αιτήματα δικαστικών συνδρομών, η παροχή επιστημονικής συνδρομής επιθεμάτων όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις, παραδείγματος χάρη οικονομικά, τραπεζικά θέματα κτλ. Οι πραγματογνώμονες του πολιτικού κλάδου θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΗ και ΤΕΗ. Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς, η αφαίρεση γραφειοκρατικών δραστηριοτήτων θα βοηθήσει στην αύξηση των περιπολιών για την πρόληψη της εγκληματικότητας. Ένα βασικό πρόβλημα που έχει η αστυνομία είναι ότι δεν την αφήνουν να κάνει τη δουλειά της. Η δουλειά της αστυνομίας είναι το περιπολικό στο δρόμο, στις γειτονιές, στις φτώχο γειτονιές και όχι να κάνει τον ταχυδρόμο, να μοιράζει διάφορων τύπων έγγραφα των δικαστηρίων και άλλων υπηρεσιών όπως του στρατού, έτσι, και να αναλώνεται σε φυλάξεις δικαστηρίων. Αιθουσών, μεταγωγές κρατουμένων, που υπάρχει άλλο σώμα να κάνει και αυτή τη δουλειά. Για τον αστυνομικό κλάδο, οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι ηλικίου, να μην είναι μεγαλύτεροι από 30 ετών και να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία. Η επιλογή τους θα γίνεται από πενταμελή επιτροπή με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των υπηρεσιών της δικαστικής αστυνομίας, κατά τα 3 πρώτα έτη, οι οργανικές θέσεις δύναται να καλυφθούν με αποσπάσεις προσωπικού από τα σώματα ασφαλείας, από τους φορείς του δημοσίου, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πάμε τώρα στη Λακωνία. Την κατασκευή κόμβου στο δρόμο Λεύθρου Σπάρτη ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής του Καστορίου με επιστολή τους στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη. Ο Τάκης Κούρος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας εκεί Καστορίου, ο Γιώργος Οικονομάκης, απέστειλε επιστολή ζητώντας ουσιαστικά την κατασκευή κόμβου ή μη κόμβου εισόδου-εξόδου στην περιοχή Καστορίου, στο δικό άξονα Λεύθερου Σπάρτη. Απέστειλε την επιστολή στον κύριο Σπρίτζη, αλλά και στους γραμματείς του Υπουργείου κυρίου Δέδε και Καρνέση. Την επιστολή υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο, όπως είπαμε, του Καστορίου και κοινοποιημένη επίσης στον δήμαρχο Σπάρτης, στον αντιδήμαρχο Πελάνας και στους βουλευτές του νομούς. Επισημαίνει την αναγκαιότητα κατασκευής του κόμβου, αλλά και η καθολικότητα αιτήματος υλοποίησης του έργου από τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τον κύριο Οικονομάκη, το μόνο που θα απαιτηθεί για την κατασκευή του κόμβου είναι εργασίες μικρής κλίμακας, ενώ το όφελος για την τοπική κοινωνία θα είναι μεγάλο, αφού το έργο θα συμβάλλει στην ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση των μαθητών, αλλά και γενικότερα προϊόντων. Να πούμε ότι το Καστόρι, για όσους δεν ξέρουν, είναι η πρώην πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Πελάνας. Έτσι, το Καστόρι είναι ένα κεφαλοχώρι, να το πούμε, εκεί στις παρυφές του Ταϊγέτου, και είχε συζητηθεί εξ αρχής. Δεν έγινε ποτέ κόμβος. Όλοι νομίζουμε ότι θα βοηθούσε, διότι το Καστόρι, όπως είπε η Γεωργία, έχει και αρκετούς κατοίκους και καταστήματα τα οποία εφοδιάζονται από την πόλη της Σπάρτης. Αν θα μπορούσε να γίνει, σίγουρα θα βοήθαγε πάρα πολύ την ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Τώρα πάμε, Τάκη, σε μια άλλη ειδήσια από την Λακωνία. Ξεκινά αύριο το Παυλοπέτρη Watch Day, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες σε αρκετές περιοχές της Λακωνίας. Τι ακριβώς είναι αυτή η διοργάνωση?
Ναι, Παύλο Πέρτρι, λοιπόν, What Day 2018. Αυτός είναι ο τίτλος του προγράμματος εκδηλώσεων που είναι αφιερωμένο στο Παύλο Πέρτρι. Που, αν πούμε το Παύλο Πέρτρι, η βυθισμένη αυτή αρχαία πολιτεία βρίσκεται λίγο έξω από την Ελαφόννησο. Εκδηλώσεις λοιπόν 20, 21 και 22 Ιουλίου με δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στην Νεάπολη, Ελαφόννησο αλλά και στο Παύλο Πέτρι. Να πούμε έτσι επιγραμματικά, γιατί είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Την Παρασκευή 27 στις 11 το πρωί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεάπολης, αρχαιολόγοι από την Εφορία Αρκετή των Λακωνίας θα παρουσιάσουν πρόγραμμα για μαθητές. Στις 7 το απόγευμα θα προβληθεί η ταινία Dolphin Man στη Νεάπολη. Το Σάββατο 21/7, 9.30 το πρωί θα γίνει ξενάγηση στα ελληνικά και στα αγγλικά όμως στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεάπολης. Στις 11 η αρχαιολόγος Δέσποινα Κουτσούμπα θα πραγματοποιήσει υποβρύχια ξενάγηση στο αρχαιολογικό χώρο του Παύλου Πετρίου. Πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, πραγματικά φέτος και εμείς εντυπωσιαστήκαμε όταν ανακοινώθηκαν. Ελπίζω να καταφέρω να βρεθούμε να έχουμε και το ρεπορτάζ. Βεβαίως, ένα γεμάτο τριήμερο. Τάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό σου βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη Ζάκυνθο με όπλο τους τα τοπικά φρέσκα προϊόντα και το χαμόγελό τους. Οι παραγωγοί στην λαϊκή αγορά συνεχίζουν την προσπάθεια να κρατήσουν υψηλά το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Κυπευτικά, παραδοσιακά εδέσματα και λιχουδιές προσφέρονται σε πελάτες και σε περαστικούς που βρίσκονται στο σημείο, πάντα με χαμόγελο και εξυπηρέτηση. Οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς Ζακύνθου μας υποδέχτηκαν και μας μίλησαν για τα προϊόντα τους. Βρεθήκαμε στη λαϊκή αγορά της Ζακύνθου. Περιηγηθήκαμε, γνωρίσαμε τα ντόπια προϊόντα και δοκιμάσαμε μοναδικές γεύσεις. Είναι τα πάντα. Φέρνουμε φασολάκια, πιπεριές, μελιτζάνες, γκρεμμύδια, ντομάτα. Τι προτιμάει ο κόσμος? Λίγα απ' όλα, λίγα. Δεν έχει κίνηση μεγάλη, δεν έχει. Ντοματούλα είναι, το σταφυλάκι είναι τώρα της εποχής, είναι, βάζουμε λίγα απ' όλα για να μπορέσουμε να διαθέσουμε. Δεν μπορούμε μόνο καλλιέργεια. Αν και η κίνηση είναι μειωμένη, οι λάτρεις της ποιότητας, της φρεσκάδας και αυτοί που αναζητούν μια σχέση εμπιστοσύνης με τον παραγωγό τους παραμένουν πιστοί στο θεσμό της λαϊκής αγοράς του νησιού. Έχει παρατηρηθεί πρώιμα ψώνιζο ο κόσμος, τώρα έχει ελαττωθεί η κίνηση τόσο από ντόπιους, αλλά από τουρίστες γενικά πάνω κάτω τα ίδια είμαστε. Έχουμε φιλίες με τους καταναλωτές. Έρχονται, σου λένε τα παραπονά τους, σου λένε, είναι άλλη σχέση του σούπερ μάρκετ, άλλη σχέση. Δεν σε βλέπει για εμπόρευμα, τον βλέπουμε σαν φίλο μας εδώ. Βρέσεις ό,τι θέλεις, δηλαδή βρέσεις τα φρέσκα της εποχής, τα πράγματα. Καλά είναι να υποστηρίζουμε τους δικούς μας κάπου κάπου. Μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα στο χώρο της Λαϊκής θα πραγματοποιηθεί ένα γαστρονομικό φεστιβάλ στο πλαίσιο προώθησης των τοπικών προϊόντων και παραγωγών και με στόχο όσοι παρευρεθούν στην περιοχή να απολαύσουν μοναδικές παραδοσιακές συνταγές και να διασκεδάσουν με μουσική, χορό και άφθονο φαγητό. Είναι πρωτοπόροι και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό για το νησί μας και για τα προϊόντα μας να γίνει θεσμός αυτό το γαστρονομικό φεστιβάλ. Ελάτε να το δείτε και να το απολαύσετε. Το μόνο που μπορώ να σας πω. Άνθρωποι της γης, της φύσης και της νοστιμιάς, άνθρωποι που μοχθούν κάθε μέρα για να βγάλουν το καλύτερο αποτέλεσμα, άνθρωποι με χαμόγελο και με τα παραπονά τους παλεύουν κάθε μέρα με τον καιρό και τις συνθήκες για να φέρουν στο τραπέζι μας φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα. Εκεί, στη λαϊκή αγορά της Ζακύνθου, μπορεί να βρει κανείς από φρούτα και λαχανικά μέχρι και τα πιο περίεργα εδέσματα, όλα μαζεμένα με μεράκι και καλή διάθεση. Επιστρέφουμε τώρα στην Ηλία. Να συνδεθούμε και πάλι με το Κουρβισιάνιο Πολιτιστικό Κέντρο Γαστούνης. Πριν λίγο ξεκίνησε η ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνίας Νίκου Παπά, να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Στον καιρό της μεγάλης ανάπτυξης, καθώς αυξάνονταν το ΑΕΠ, αυξάνονταν με ακόμα γοργότερο ρυθμό το δημόσιο χρέος. Ήταν μια ανάπτυξη η οποία κατά το κοινό λεγόμενο βασίστηκε στα δανεικά.
Για θυμηθείτε, οκταετία 96-2004. 100% ήταν το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ και το 2004 180. Συγγνώμη, 100 δις και πήγε στα 180 δις. Άρα λοιπόν έχουμε μία κατάσταση στην οποία έχει για πάρα πολλά χρόνια να βρεθεί η ελληνική οικονομία. Και αυτό αποτυπώνεται και στο ύψος των επιτοκίων. Τα επιτόκια του δεκαετούς ομολόγου που λένε, και τα βλέπουμε και στις ειδήσεις και στα site, είναι κάτω από το 4% επίπεδα με τα οποία δανειζόμασταν το 2004, το 2005, το 2006. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι κερδίθηκε μία πάρα πολύ σοβαρή μάχη για το ελληνικό δημόσιο χρέος, η οποία μάχη είχε δύο πυλώνες. Η πρώτη ήταν η αναστολή πληρωμών για το μεγαλύτερο κομμάτι του. Τον όρο αναστολή πληρωμών είμαι βέβαιος ότι τον είχατε ακούσει όλοι ως αίτημα της ελληνικής πλευράς ή ως ενδεχόμενο που το σχολίαζαν αναλυτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνέβη λοιπόν αυτό. Τι άλλο συνέβη και είναι επίσης κρίσιμο και σημαντικό? Διαμορφώνεται και ένα μαξιλάρι το λεγόμενο, το οποίο είναι εκεί ακριβώς για να εγγυηθεί ότι η χώρα δεν υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα για να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της από εδώ και μπρος. Άρα λοιπόν διαμορφώνεται ένας καθαρός διάδρομος. Γιατί όμως αυτό το πρόγραμμα δεν έχει εκτροχιαστεί? Γιατί δεν συνέβη αυτό που συνέβη με τα προηγούμενα? Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ερώτημα αυτό. Δεν είναι δευτερεύον, διότι τα δύο προηγούμενα προγράμματα αποτύχανε τόσο στο οικονομικό, όσο στο κοινωνικό και το πολιτικό επίπεδο. Διότι κατέρευσε από την εφαρμογή τους και η οικονομία και η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Γιατί έχουμε λοιπόν την ανάκαμψη και τη σταθερότητα αυτή τη στιγμή? Πρώτον, διότι δόθηκε μία μάχη πάρα πολύ έντονη και σημαντική το πρώτο εξάμηνο του 2015. Και όποιος θέλει την μάχη αυτής της διαπραγμάτευσης να τη σκοφαντήσει, κάνει πάρα πολύ κακή υπηρεσία. Διότι δόθηκαν τα μηνύματα ότι πρέπει να χαμηλώσουν τα πλεονάσματα, χαμήλωσαν τα πλεονάσματα, και αν δεν είχε δοθεί εκείνη η μάχη, φίλες και φίλοι, δεν θα ήμασταν σε θέση και το 2016 και το 2017 και βεβαίως και στο τέλος αυτού του χρόνου, το 2018, να δώσουμε το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα. Η κατασυκοφάντηση αυτής της διαπραγμάτευσης έχει πολιτικά κίνητρα πάρα πολύ ταπεινά. Και γίνεται από αυτούς οι οποίοι η έννοια διαπραγμάτευση βρίσκεται έξω από τα ραντάρ τους. Και είναι αυτό, νομίζω, απολύτως προφανές. Υπάρχει κι άλλος λόγος γιατί το πρόγραμμα πέτυχε να μην εκτροχιαστεί. Διότι υπήρξε η δημοκρατική νομιμοποίηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Θέλω να σας θυμίσω το εξής. Το πρώτο πρόγραμμα το εφάρμοσε η κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία είχε πάρει εντολή με το «λεφτά υπάρχουν». Το δεύτερο πρόγραμμα το εφάρμοσε η κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία είχε πάρει εντολή επαναδιαπραγμάτευσης. Το τρίτο πρόγραμμα το εφάρμοσε η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία αναβαπτίστηκε το Σεπτέμβριο του 2015, μετά τη συμφωνία. Τι συνέβη το Σεπτέμβριο του 2015? Το Σεπτέμβριο του 2015 ήρθε ενώπιον του λαού ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε. Και ο λαός μας ερωτήθη για το ποιος πρέπει και αν θα συνεχίσει. Υπήρξαν λοιπόν κρίσιμες επιλογές, όπως επιλογές που ενώ ήταν προαπαιτούμενο στα προηγούμενα προγράμματα δεν τελεσφόρησαν. Και εδώ έρχομαι σε ένα τρίτο λόγο, επιλογές στήριξης του κοινωνικού κράτους, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα υπέστη μια κοινωνική καταστροφή και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ήταν μνημονιακή υποχρέωση από το 2010. Και δεν θεσπίστηκε, δεν αναπτύχθηκε. Αναπτύχθηκε μόνο πιλωτικά το 2014 σε κάποιους δήμους οι οποίοι είχαν το προνόμιο να είναι τόποι καταγωγής κάποιων πολιτικών παραγόντων οι οποίοι είχαν εγκύτητα με την εξουσία. Και τώρα είναι σε πλήρη ανάπτυξη λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, όπως είναι σε πλήρη ανάπτυξη βεβαίως και έχει θεσπιστεί εδώ και καιρό και η ελεύθερη πρόσβαση.
Σε εξέλιξη λοιπόν η ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παπά στην Γαστούνη. Βεβαίως περισσότερα θα δούμε και αύριο αναλυτικά. Εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Αρνητικά απάντησε ο Αστέρας Τρίπολης σε προτάσεις που δέχθηκε για τον Τάσο Δουβίκα, ωστόσο είναι πιθανό να γίνει μεταγραφή του σε κάποιον σύλλογο του εξωτερικού. Στη Β' Εθνική έγινε η πρώτη προπόνηση της Παναχαϊκής, ενώ στη Γ' Εθνική αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Πάμισου Μεσίνησο ο Αλέξανδρος Ματζούνης. Δύσκολος διαπραγματευτής αποδεικνύεται ο Αστέρας Τρίπολης όσον αφορά τον Τάσο Δουβίκα. Παρά τις δύο πολύ καλές προτάσεις που ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο ευρώ από την Βέλγικη Σταντάρ Λιέγης και ομάδα της Πριμέρα Ντιβιζιόν της Ισπανίας, οι Αρκάδες έδωσαν αρνητικές απαντήσεις και περιμένουν πολύ καλύτερες προτάσεις για να δώσουν το OK για τον 18χρονο ποδοσφαιριστή. Ο Τάσος Δουβίκας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων του εξωτερικού με τον μάνατζερ του Πίνι Ζάχαβη να προσπαθεί να ολοκληρώσει την μεταγραφή του το φετινό καλοκαίρι. Με την παρουσία περίπου 200 φιλάθλων στο γήπεδο της Αγίας, η Παναχαϊκή πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση της νέας χρονιάς. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος Κώστας Μπακαλάρος με τον σύλλογο να συνεχίζει την μεταγραφική του ενίσχυση και να περιμένει σε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί, ελπίζοντας ακόμα για την άνοδο στη Super League. Η διοίκηση κινείται για νέες προσθήκες με τον τεχνικό διευθυντή Κώστα Κατσουράνη σε συνεργασία με τον προπονητή Κώστα Οφριδόπουλο να αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Στη Γάμα Εθνική και στον Πάμισο Μεσίνης, ο προπονητής Αλέξανδρος Ματζούνης μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ενημέρωσε για την αποχώρησή του από την ομάδα μετά από 2 χρόνια παρουσίας. Ο Μεσίνιος τεχνικός θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ στο μήνυμα που έστειλε ευχαρίστησε την διοίκηση, τους συνεργάτες του και τους παίκτες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ΕΠΣ Μεσσηνίας αλλά και για την ιστορική άνοδο στη Γάμα Εθνική. Σε νέα μεταγραφή Αμερικανού μπασκετμπολίστα προχώρησε ο Προμηθέας της Πάτρας, ενώ στη Β' Εθνική μπάσκετ ο Βασίλης Νηφόρας θα φορά τη φανέλα της Κορίνθου. Σε άλλη μια μεταγραφή προχώρησε ο Προμηθέας της Πάτρας για τις υποχρεώσεις του σε Basket League και Basketball Champions League αφού απέκτησε τον Ρίον Μπράουν. Ο Αμερικανός shooting guard είναι 26 χρονών και ξεχώρισε στην Γαλλία με την φανέλα της Dijon. Οι αρχαίοι προσθέτουν φρεσκάδα και ταχύτητα με την απόκτησή του αφού πρόκειται για έναν αθλητικό μπασκετμπολίστα με καλές χρονιές και προοπτική. Ήδη ο παίκτης έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και η μεταγραφή θεωρείται κλεισμένη για τον Προμηθέα που ενισχύεται με έναν αξιόλογο σκόρερ. Έναν παίκτη που έχει θητεία και στην Α1 μπάσκετ απέκτησε η Κόρινθος για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής καθώς συμφώνησε με τον Βασίλη Νηφόρα. Ο 27χρονος μπασκετμπολίστας πέρσι ήταν στον Γλάφκο και τον οδήγησε στην άνοδο στην κατηγορία ενώ είχε ξεχωρίσει με τον Απόλλωνα της Πάτρας που έπαιζε στην Basket League. Με την ανακοίνωση της μεταγραφής του η Κόρινθος δυναμώνει επιθετικά και αμυντικά και δείχνει ότι φέτος το πρωτάθλημα δεν θα έχει ρόλο κομπάρσου αλλά θα επιχειρήσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, προκλήσεις με τον Βασίλη Μούτσιο και στις 10 περιλίας με τον Περικλή Πατσούρη. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.